μεταξύ αυτήν του Χέλμουτ Κόλ, δύο ηγετών που όπως και οι ίδια προσέφεραν πολλά στην πατρίδα τους αλλά και στην Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη μας επαφή, είναι ωστόσο ξεχωριστή γιατί είναι η τελευταία, τουλάχιστον με την δημόσια ιδιότητά της. Γι' αυτό και ως ο 8ος Έλληνας Πρωθυπουργός που συναντά την αγαπητή Άγγελα, μπορώ να αποτολμήσω μια πολύ σύντομη ανασκόπηση των πολλών τα οποία συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια. Να μιλήσω για την δικιά της σφραγίδα, ιδίως τα ευρωπαϊκά δρόμενα, αλλά και να παρουσιάσω σύντομα τη νέα εικόνα της δικιάς μας χώρας. Γιατί πράγματι, κυρία Καγκελάριε, η σημερινή Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που γνωρίσατε την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι πλέον μία εστία κρίσης και ελλειμμάτων, αλλά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που προχωρά στη δυναμική ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στο σχεδιασμό ενός καλύτερου αύριο. Κάτι το οποίο αναγνωρίζουν πριν από όλους και οι δικοί σας συμπολίτες. Έτσι άλλωστε εξηγείται και η φετινή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία παρά τα προβλήματα του COVID κατά 20%. Έτσι εξηγείται το ενδιαφέρον των δεκάδων γερμανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν εδώ. Έτσι εξηγείται οι εξαγορές ελληνικών startups από γερμανικούς ομίλους, η σταθερή προτίμηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές της πατρίδας σας και βέβαια ο υπερδιπλάσιος αριθμός γερμανών επισκεπτών που είχαμε αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι. Είναι αλήθεια ότι ούτε η Ευρώπη ούτε η Ελλάδα έφτασαν εύκολα στο ξέφωτο της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και οι δύο δοκιμάστηκαν από λάθος αποφάσεις που επέστρεψαν εναντίον τους μεταμφιεσμένες σε λαϊκισμό και δημαγωγία. Άλλωστε και εσείς οι ίδιοι παραδεχθήκατε με γενναιότητα ότι ζητήσατε πολλά από τους Έλληνες τις ώρες που εκείνοι βίωναν την τρικυμία της οικονομικής τους κρίσης. Ευτυχώς όμως, ούτε η τυφλή ευρωπαϊκή λιτότητα, ούτε τα φτηνά δήθεν εθνικά συνθήματα άντεξαν. Η Ευρώπη απέδειξε ότι οι μεγάλες αποφάσεις την τοποθετούν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ενώ και η Ελλάδα μπόρεσε να μετατρέψει σε ωριμότητα τα λάθη και τα τραύματα μιας περίοδου. Έτσι, η κοινοτική αλληλεγγύη από τη μία και ο αληθινός πατριωτισμός από την άλλη βγήκαν στο τέλος νικητές. Σε όλο αυτό το διάστημα, η Άγγελα Μέρκελ υπήρξε η φωνή της λογικής και της σταθερότητας και στο Βερολίνο, αλλά και στις Βρυξέλλες. Άδικη ίσως κάποιες φορές, όμως καθοριστική στις οριακές στιγμές που υψώθηκε. Όπως το 2015, όταν απέναντι σε κορυφαίους υπουργούς της, αρνήθηκε τον εξωστρακισμό της Ελλάδας από την Ευρώπη. Μια μεγάλη επιλογή που είχε και τη δικιά της υπογραφή. Το βάρος των πολιτικών αποφάσεων κρίνεται πάντα στη ζυγαριά της αναγκαιότητας. Και έτσι η Ευρώπη των ασφικτικών δημοσιονομικών πλαισίων εξελίχθηκε στην Ευρώπη της κοινής υγειονομικής άμυνας, της ενιαίας προμήθειας των εμβολίων και τελικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που θα χρηματοδοτήσει το μέλλον των λαών της. Όλα αυτά έχουν επίσης το βάρος και της δικής σας τάσης, αγαπητή Άγγελα. Γιατί καθώς η Ευρώπη προχωρά με ομοφωνίες, γνωρίζει καλά ότι αυτές χτίζονται με συμφωνίες, συνεπώς και με συγκλήσεις που εξελίσσουν την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς. Ήταν γενναία η αλλαγή στάσης της Καγκελαρίου για το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είδε όμως την μεγάλη αναγκαιότητα να προχωρήσει η Ευρώπη σε αυτό το βήμα για να μπορέσει να
να στηρίξει ειδικά τις πιο αδύναμες οικονομίες που δοκιμάστηκαν από μια κρίση για την οποία δεν είχαν ουσιαστικά καμία πραγματική ευθύνη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχα την ευκαιρία να τα διαπιστώσω και προσωπικά στις συνόδους κορυφής, εκεί που η καγκελάριος αποδεικνύει ότι δεν έχει μόνο τη δύναμη να εισηγείται λύσεις, αλλά και να τις αναδιαμορφώνει, προκειμένου αυτές να γίνουν λειτουργικές. Όμως η μάχη κατά του COVID είχε και χρώμα γαλανόλευκο, γιατί η Ελλάδα μπήκε πρώτη στη μάχη κατά της πανδημίας, αργότερα εισηγήθηκε το ψηφιακό πιστοποιητικό, οργάνωσε ένα καινοτόμο σύστημα εμβολιασμού και βέβαια και η χώρα μας πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ενώ στο ίδιο διάστημα πέτυχε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις να επαναφέρει τη δικιά της οικονομία σε τροχιά υγείας, σε τροχιά πρόοδου. Δεν ήταν ένας εύκολος τρόπος. Πολύ περισσότερο όταν αυτός διασταυρωνόταν και με εθνικές προκλήσεις. Πότε με ασύμμετρες επιθέσεις, όπως αυτές στον Εύρο και στο Αιγαίο, με τις παράνομες ροές των μεταναστών από την Τουρκία, και πότε με ανοιχτές κρίσεις, όπως με την επιθετικότητα των γειτόνων μας το περασμένο καλοκαίρι. Μια ένταση που δυστυχώς διαρκεί, με στόχο, πιστεύω, πλέον την Ευρώπη και ολόκληρη τη Δύση. Γνωρίζω, κυρία Καγκελάρια, και είχαμε πολλές πολύ ειλικρινείς συζητήσεις για το θέμα αυτό, τη δικιά σας σταθερή θέση υπέρ του διαλόγου και της εκτόνωσης των εντάσεων. Κι εγώ αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να κρατώ πάντα ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Φοβάμαι όμως ότι συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την τουρκική αυθαιρεσία και ότι είναι καιρός οι ευρωπαϊκές αρχές να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκή πολιτική και κυρίως σε ευρωπαϊκή πρακτική απέναντι σε όσους την προσβάλλουν, γιατί όπως λέμε στην Ελλάδα, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Την πλευρά της, θα το ξαναπώ, η Ελλάδα θέλει μόνο φίλους και το αποδεικνύει υπογράφοντας συμφωνίες συνεργασίες με όλα τα φιλελληνικά κράτη της περιοχής. Επιθυμεί τις καλές σχέσεις, ασφαλώς και με τους γείτονές μας, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Όμως δεν ανέχεται ούτε απειλές, ούτε αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων της. Η θέση μου, νομίζω, είναι σαφής και κρυστάλλινη. Τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν ασφαλώς το επόμενο διάστημα και τη νέα ηγεσία της χώρας σας. Μαζί της προσδοκώ να διευρύνω τις ήδη πολύ δυναμικές διμερείς μας σχέσεις, αντιμετωπίζοντας και τις όποιες πολύπλοκες εκκρεμότητες έρχονται από το παρελθόν. Κυρίως όμως να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον μιας νέας, ανεξάρτητης και ισχυρής Ευρώπης. Όπως έχετε πει κι εσείς, η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα. Και αυτό αποτελεί μια χρήσιμη παρακαταθήκη στον προβληματισμό για το νέο σύμφωνο σταθερότητας, ώστε οι παλιές αστοχίες να μετουσιωθούν σε νέες ευκαιρίες. Ενώ κατά την άποψή μας και το γαλλογερμανικό σύμφωνο και η συνθήκη αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής Ελλάδας-Γαλλίας μπορούν υπό προϋποθέσεις να συγκροτήσουν το πρόπλασμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Στους δύο αυτούς πυλώνες μπορεί, νομίζω, να στηριχθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα των επόμενων δεκαετιών, βαθαίνοντας την δημοκρατία και περιορίζοντας τις ανισότητες στο εσωτερικό του, αλλά και απλώνοντας την επιρροή του πια σε υπερεθνικά πεδία, όπως είναι η κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό. Προβλήματα επίκαιρα όσο και οι νέοι ενεργειακοί δρόμοι σε ένα παγκόσμιο χάρτη συμφερόντων που ξανασχεδιάζεται. Με λίγα λόγια, και να τελειώσω με αυτό, κυρία Καγκελάρια, το μέλλον προβλέπεται συναρπαστικό και για την Ελλάδα και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη.
Θα βηματίσουμε ωστόσο προς αυτό οπλισμένοι με το αγαπημένο ρήμα της καγκελαρίου. Προσπάθησα, προσπαθώ και με τις εμπειρίες μιας εποχής που σφράγισε η παρουσία της. Μια εποχή με κυματισμούς που τις περισσότερες όμως φορές κατέληγε τελικά σε ήρεμα νερά. Και γι' αυτό κύριε Καγκελάρια μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Αγαπητή Άγγελα, σας υποδέχομαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό. Η Αθήνα θα σας περιμένει πάντα και ως πολίτη και ως φίλη. Άλλωστε είναι η πόλη που εδώ και 2.500 χρόνια τιμά την πρώτη ιδιότητα και ξέρει να φιλοξενεί τη δεύτερη. Και στη νέα σας πορεία μην ξεχνάτε τα λόγια του Γκιώτε. Unter allen Volkerschaften haben die Griechen den Traum des Lebens am schönsten geträumt. Και στη νέα σας πορεία μην ξεχνάτε τα λόγια του Γκέτε, από όλους τους λαούς οι Έλληνες ονειρεύονται το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο. Και πάλι καλώς ήλθατε στην Αθήνα στην τελευταία επίσημη επίσκεψή σας. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber... Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για αυτήν την τόσο φιλόξενη υποδοχή σε αυτήν την τελευταία επίθυμη επίσημη επίσκεψη και αν ερμηνεύσω ελεύθερα τον Γκέτε, επιτρέψτε μου την ποιητική άδεια, δεν θα είναι η τελευταία επίσκεψή μου. Όποιος έχει κάποια ιδέα περί πολιτισμού και ποιότητα ζωής δεν μπορεί να αφήσει την Αθήνα απ' έξω, την Ελλάδα. Χθες έφτασα στην ημέρα του όχι που ουσιαστικά για την Ελλάδα, που ουσιαστικά σημαίνει και συμβολίζει την απαρχή δύσκολων εποχών περιόδου της Ελλάδας και ξέρουμε ότι το 2021 ειδικά που ήταν σηματοδοτεί την έναρξη του ελληνικού αγώνα για ελευθερία πριν 200 χρόνια, τι σημαίνει αυτό και πόσο σημαντική είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι σε αξίες. Το 2021 σηματοδοτεί και κάτι άλλο. Είναι η επέτειος των 40 ετών της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν όταν κάνει κανείς πολιτική, ασκεί πολιτική, θα πρέπει πάντα να έχει στο βλέμμα του την ιστορία. Πράγματι, οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας ήταν αρκετά ζωντανές, θα έλεγα, οι δυσκολίες. Ήταν δεδομένες όταν πρόκειτο για την σταθερότητα του ευρώ και το είπες και εσύ, το επανέλαβες, το ανέφερα και εγώ, ότι εγώ προσωπικά είχα απόλυτη επίγνωση για την επιβάρυνση, την υπερβολική που σήμαινε αυτό και την πρόκληση που σήμαινε αυτό για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και που ήταν συνδεδεμένη με την ερώτηση του ευρώ. Αυτό που καταφέραμε στο τέλος ήταν να βρούμε μια κοινή πορεία, ένα κοινό βηματισμό, όχι μόνο 40 χρόνια κοινής ευρωπαϊκής πορείας, αλλά να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μόλις ολοκληρώθηκε ουσιαστικά, έκλεισε αυτή η φάση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια άλλη πρόκληση που ήταν το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού που ξεκίνησε το 2015. Και εδώ αποδείξαμε ότι μπορούμε να συμμεριζόμαστε ευθύνες, να τις μοιραζόμαστε και νομίζω ότι και το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συμφωνία δηλαδή, είναι παράδειγμα που μας δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και σε αυτή την περίπτωση να συνεργαστούμε και με την Τουρκία. Γνωρίζω τον μεγάλο αριθμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ακριβώς όταν πρόκειται για τη συνεργασία με την γείτονα, την Τουρκία. Και συζητήσαμε και χθες και σήμερα εντατικότατα ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ψηφίσματα των ΗΕ, το διεθνές δίκαιο. Διαπιστώνουμε ότι πάντα είναι σημαντικό αλλά πολύ δύσκολο να βρίσκουμε ουσιαστικά απαντήσεις και λύσεις μέσω του διαλόγου. Θα ήθελα να επανέλθω στις διμερείς μας σχέσεις. Στην πανδημία καταδείξαμε και σε διμερές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι μπορούμε να δουλέψουμε πολύ στενά μεταξύ μας. Ήμουν απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό ακριβώς στήριξα ολόκληρο
ολόψυχα και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Next Generation. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάκαμψη από την πανδημία, αλλά και κυρίως για εκείνες τις χώρες που επί Μακρόν ήταν υποχρεωμένες να προβούν σε μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων και πλήγησαν στη συνέχεια από την πανδημία. Και είναι σημαντικό χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να προβούν σε επενδύσεις μελλοντοστραφείς, μακρόπλοες δηλαδή. Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα του μέλλοντος όπως κλιματική αλλαγή, βιωσιμότητα, βιοποικιλότητα, εάν δεν στηρίξουμε αυτόν τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας και της κινητικότητας με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συζητήσω με νέους ανθρώπους στο Ινστιτούτο Goethe και είμαι πολύ ευτυχής που έγινε αυτό. Καταφέραμε να ιδρύσουμε άλλωστε και το Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, να το στήσουμε. Είναι σημαντικό που υπάρχουν εδώ προγράμματα όχι μόνο για νέους που σπουδάζουν, αλλά για την ευρία γκάμα της κοινωνίας, ούτως ώστε να μπορούν οι μεν να γνωρίσουν τους άλλους καλύτερα. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ την Ολογερμανική Συνέλευση, που επίσης δρομολόγησε συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, σε δημοτικό επίπεδο, και εδώ μπορεί κανείς να γνωρίσει την Ελλάδα έξω από την τουριστική εμπειρία, που φυσικά, όπως ξέρετε, απολαμβάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό εμείς οι Γερμανοί. Ελπίζω οι σχέσεις μας, και είμαι πεπισμένη, δεν χρειάζεται καν να το ελπίσω αυτό, νομίζω ότι άρα λοιπόν οι σχέσεις θα είναι καλές και θα εξελιχθούν πολύ καλά και στη συνέχεια με τη νέα κυβέρνηση και θα μπορέσουμε τις Γερμανίες και ότι θα υπάρξει εξίσου καλή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευτυχώς, είπαμε όταν συμφωνήσαμε τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 50 χρόνια και αυτά όλα ισχύουν μέχρι σήμερα. Από την πλευρά μου θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία, γιατί η προοπτική από ελληνικής πλευράς λόγω της πολιτικής της θέσης, την γυρνίαση με την Τουρκία, τις προκλήσεις κτλ. Εδώ στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι τεράστιες. Μπορεί πολλά να μάθει κανείς και να διδαχθεί από την Ελλάδα και ο ένας από τον άλλον και πολλές συζητήσεις οδήγησαν σε πολύ καλή. Ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυρία Καγκελάριος και ο κύριος Πρωθυπουργός θα απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις, 2 πολιτικά και 2 μέσα. Ξεκινάμε με τον κύριο Ευγενίδη από τηλεόραση του Star.